Ένα άλλο ζήτημα που επίσης με έχει στενοχωρήσει και πάλι έφερε όλο το παιδί μα να κάνω χαμηλού τόνου ήταν η στάση ενός καταστήματος των Άγιων Χωρών και το τι δημιουργεί. Και εντάξει, οι πολίτες προφανώς είναι που εκμεταλλευτίζουν το μαγαζί του και καλά κάνουν. Αλλά θεωρώ και πάλι ότι δεν πρέπει κάποια παράταξη να καταφέρεται ενάντια στα όργανα του Δήμου. Τη στιγμή μάλιστα που τα μέλη της ψήφισαν υπομόφωνα και πρέπει να πούμε το εξής ότι ανεξαρτήτως παράταξης στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, το λέω προς όλες τις παρεκκλήσεις, στεναχωριόμαστε όταν μας φέρνει η αστυνομία για κτίσεις του καταστήματος. Ο Δήμος ουδέποτε έχει και ουδέποτε είναι καταστήματος. Αυτό είναι θέμα εργαλείου της αστυνομίας. Είναι μια αρμοδιότητα που θέλουμε να την βγάλουμε από πάνω μας. Δεν μπορεί η αστυνομία να λέει πριν τα παραβάσει και στο κατάστημα. Ο Δήμος να κάνει δουλειά και να μην σκούν το πελά μας. Τι κάνουμε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, πάντα. Όλοι, ανεξαρτήτως. Προσπαθούμε να βρούμε τρόπο να διευκολύνουμε την επιχειρηματία, να διορθώσει αυτά που πρέπει. Παρατάσσεται και παρατάσσεται. Βοήθεια όσο μπορούμε κλπ. Από εκεί πέρα, όταν πλέον φτάσει στο κύρμα του χρόνου, δεν μπορεί ο άλλος να κάνει παράβαση εκτός. Ή προφανώς. Και δεν μπορεί κανένα υπάλληλο να το υποχρεώσει. Αυτή η ιστορία λέει υπόψη σας ότι έχει ξεκινήσει 28 Δευτέρα του 2012 την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Ακολουθήθηκαν διαδικασίες από όλο το ιστορικό αφέντα στο ιστορικό κοινοποίηση. Και έχουμε σε γίνει. Σε όλο το κοινοποίηση θα δει τι γίνεται. Και επειδή αφορά ένα συγκεκριμένο επαγγελματία, δεν είχε έννοια να μην υπάρξει πρόσωπο. Αλλά θέλω να σου πω ότι εξαφορά του πάντε. Λοιπόν, δικαστήρια, προσφυγές, αναστολές, και στο τέλος χάθηκε η ιστορία στο δικαστήριο. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έδωσε μεγάλο διάστημα για να διορθωθούν όσα πρέπει να διορθωθούν, δεν έγινε και προχώρησε το κλείσιμο. Αυτό και μόνο έγινε. Λυπούμαστε για το πράγμα. Όμως νομίζω ότι και θέμα των επαγγελματιών και όλων και πρέπει να γίνει όμως, δεν πρέπει να καταφερόμαστε και ενάντια σε όργανα του Δήμου, οι οποίοι απλώς και μόνο κάνουν τη δουλειά του. Πιθανόν κάποιοι να λένε ότι υπάρχει διακριτική μεταχείριση. Και αυτό θέμα της αστυνομίας. Να μην υπάρχει. Αλλά ουδέποτε ο όργανο του Δήμου πήγε να ελέγξει κατάσταση που δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα. Ουδέποτε. Απλώς την άδεια δίνει την υπηρεσία και εφαρμόζει τις αποφάσεις μετά από τον έλεγχο άλλων οργάνων. Ουδέποτε ο Δήμος αφαίρεσε άδεια με τέτοια αρμοδιότητα. Και γι' αυτό πρέπει να είναι καθαρό σε όλους. Λοιπόν, εγώ αυτό θα ήθελα και καλό θα είσαι αυτά να μην υπάρξει ούτε παράταση, ούτε ασυγχρόνου στόχου, διότι και δύσκολη κατάσταση και οι επαγγελματίες παίρνουν πάρα πολύ δύσκολα και μεταξύ τους υπάρχει ένα κλίμα που όχι καλό και εμείς πρέπει να έχουμε ένα κλίμα μεταξύ μας συναδελφικό, να στηρίξουμε κάποιες αποφάσεις που δεν μπορούμε να κάνουμε δημοτικά και πολλά στιγμή μπορούμε να τα κλείνουμε και ιδιαίτερα όπου μπορούμε να αποκτήσουμε όσο μπορούμε να κάνουμε για να μην υπάρχουν τέτοιες αντιθέσεις.